Μήνυμα νίκης έστειλε από τη μαζική συγκέντρωση των στελεχών του Δυσσή στη Λευκοσία ο Αβέροφ Νεοφύτου. Εμείς, είπε, μιλάμε με τα έργα μας. Στις εκλογές που έρχονται, καλούμαστε λοιπόν όχι μόνο οι συναγερμικοί, αλλά ολόκληρος ο κυπριακό λαός να πάρουμε μια κρίσιμη απόφαση. Μια απόφαση που θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα υπερβεί με επιτυχία τις νέες προκλήσεις που έχει μπροστά της. Ο Αβέροφ Νεοφύτου ανέλησε εκ νέου τις θέσεις του για την ασφάλεια και την ενέργεια ως καταλύτες για τη λύση του Κυπριακού. Μιλώντας το πρωί στο Reflect Festival, ένα φεστιβάλ τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη Λεμεσό, ο πρόεδρος του Δυσσή ανέφερε πως η Κύπρος έχει τεράστιες προοπτικές στους συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να καταστήσουν τον τόπο επίκεντρο ολόκληρης της Ευρώπης. Οι υποψήφοι οργώνουν κυριολεκτικά την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται αυτή την ώρα σε περιοδεία στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε Κολώσσι Επισκοπή Πισούρη. Μια περιοδεία η οποία θα διακοπεί το πρωί της Κυριακής για να βρεθεί ενώπιον του κόσμου της ΕΔΕΚ. Λίγο μετά τις 11 θα μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή των Σοσιαλιστών και ακολούθως θα επιστρέψει στον Αγρό για να ολοκληρώσει την περιοδεία του. Τη στήριξή του στην υποψηφιότητά του εξέφρασε και ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης. Η υποψηφιότητα του κ. Χριστοδουλίδη έχει ξεπεράσει κατά πολύ κομματικά στεγανά και κομματικές σκοπιμότητες. Οι στιγμές είναι δύσκολες για τον τόπο μας και η απέτηση της κοινωνίας είναι να γυρίσουμε σελίδα με συγκεκριμένες προτάσεις και ενέργειες. Το όραμά του για την παιδεία και τους στόχους που έχει θέσει στο εκλογικό του πρόγραμμα ανέπτυξε σε εκδήλωση ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα είναι το τρίπτυχο παιδεία, εκπαίδευση και μόρφωση. Τρία αγαθά που αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης κάθε προοδευτικής κοινωνίας, κάθε σύγχρονου κράτους. Τα βλέμματα πάντως είναι στραμμένα στους οικολόγους που την Κυριακή καλούνται να λάβουν τελικές αποφάσεις. Τέσσερα ονόματα τίθενται ενώπιον της εκλογικής συνδιάσκεψης, αυτά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αχιλέα Δημητριάδη και Γιώργο Κολοκασίδη. Ορατό πάντως το ενδεχόμενο οι πράσινοι να μην καταλήξουν σε κάποιο υποψήφιο και να καλέσουν τον κόσμο τους να ψηφίσει τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή κατά βούληση.